Le Mesos International Documentary Festival, ένα το διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Le Mesos. Μαζί μας ο ιδρυτής και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Γιάνγκος Χατζηγιάννης. Καλημέρα Γιάνγκο. Καλημέρα Σακή. Να συζητήσουμε λίγο για το φεστιβάλ, το οποίο όπως κάθε χρόνο διεξάγεται τον Αύγουστο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μάλιστα, είναι πάντα, είναι στις καθιερωμένες ημερομηνίες του, 1η με 8 Αυγούστου και φέτος είναι ήδη, όπως έχεις αναφέρει, η ένατη χρονιά πραγματοποίησης του φεστιβάλ. Είναι ένα ραντεβού για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μένει στη Λεμεσό το καλοκαίρι, μένει στη Λεμεσό τον Αύγουστο, αλλά και είναι ένα ραντεβού για κόσμο που έρχεται ειδικά για το φεστιβάλ, εντός και εκτός Κύπρου. Σίγουρα, είναι ένα φεστιβάλ που προσελκύει αρκετών κόσμων και με ιδιαίτερη χαρά μπορούμε να πούμε αρκετό νεαρό κόσμο. Και έτσι είναι και η ζωντάνια του φεστιβάλ έγκυται στο γεγονός ότι όλος αυτός ο κόσμος μαζεύεται για να δει τις ταινίες, να μοιραστεί τις εμπειρίες που θα του προσφέρουν οι ταινίες αυτές, να συζητήσει και έτσι να γίνει ένας χώρος γόνιμου διαλόγου και ενημέρωσης. Κάθε χρόνο η είσοδος είναι ελεύθερη για τον κόσμο, έτσι ώστε να δώσετε τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο. Καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο οικονομικά. Παρ' όλα αυτά όμως επιμένετε. Γιατί? Πάρα πολύ δύσκολο. Και χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δεν του πάει, ας πούμε, έτσι, οι τυπικότητες της εισόδου να αποψεί κάποιο εισιτήριο. Θέλουμε να το προσφέρουμε δωρεάν στον κόσμο για να μπορεί να παρακολουθήσει τις ταινίες χωρίς το άγχος του εισιτηρίου. Και βασικά είναι και μια εκδήλωση η οποία είναι εντελώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή δεν έχουμε κανέναν απολύτως οικονομικό κέρδος από την εκδήλωση αυτή. Όλες τις χορηγίες που λαμβάνουμε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος είναι ο στυλοβάτης της εκδήλωσης αυτής όσον αφορά τη στήριξη που προσφέρει, όλα τα χρήματα που παίρνουν από τις χορηγίες τις προσφέρουμε πίσω στο φεστιβάλ και κατ' επέκταση πίσω στον κόσμο της Λεμεσού. Γίνεται σε έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο, στο αγαπημένο μας το θέατρο Νένα, μέσα στο κέντρο της Λεμεσού, σε ένα σταυροδρόμι περάσματος του κόσμου αλλά και πολιτισμού. Απέναντι είναι και η τζαμί. Πιο κάτω είναι το κάστρο, επαφή με τη θάλασσα. Με τη Μαρίνα τώρα. Και με τώρα με τη Μαρίνα. Έτσι ώστε όλες οι πύρι. Και θα πιάσει απόλυτα και στο θεματικό του φεστιβάλ. Και στη θεματική. Άρα δεν είναι τυχαίο καθόλου επιλεγμένο να είναι εκεί. Όχι, σίγουρα και ο χώρος νομίζω είναι ένας από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας που έχει το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο αναμένουμε έτσι καιρό πότε να βγει το πρόγραμμα και πότε να βγει η αφίσα. Είναι ένα πράγμα το οποίο περιμένει πολλοί κόσμος. Έχει κυκλοφορήσει η αφίσα. Το πρόγραμμα είναι online. Ακόμη είχαμε κάποιες μικρό τελευταίες πινεγές να δούμε στο πρόγραμμά μας. Είμαστε στη διαδικασία που σήμερα ή αύριο θα το ανακοινώσουμε. Πολύ ωραία. Έτσι, να πούμε μερικές ταινίες, να πούμε μερικά ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν. Σίγουρα, Ξεκινούμε με τις κυπριακές. Υπάρχουν και αξιόλογοι σκηνοθέτες και σκηνοθέτηδες Κύπροι, οι οποίοι παρουσιάζουν. Ναι, βέβαια. Και φέτος ιδιαίτερα είναι μια σημαντική χρονιά για το φεστιβάλ, γιατί ένας δικός μας άνθρωπος, η Δανάη Στυλιανού, η οποία είναι και συνεργάτητα του φεστιβάλ, αλλά και είναι και σκηνοθέτης η ίδια, θα παρουσιάσει τη νέα της δουλειά, η οποία είναι εντελώς φρεσκιά, τώρα ακόμη είναι στα τελικά στάδια του μοντάζ. Τελειώνει η ταινία της και με πολύ χαρά το φεστιβάλ θα κάνει την πρεμιέρα της η ταινία αυτή, ονομάζεται Haircut Story. Έχει να κάνει φυσικά με τα τραγικά γεγονότα του Μαρτίου του 2013 με το κούρεμα. Και έτσι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που ένας δικός μας άνθρωπος θα παρουσιάσει την δουλειά της στο φεστιβάλ μας. Ναι. Να σας πω και ένα tips που μπορεί να μην το γνωρίζετε. Σε ένα μέρος του ντοκιμαντέρ υπάρχει μια βιντεοσκόπηση, ένα γύρισμα με εφημερίδα. Είναι εφημερίδα, λέμε, στο τυπογραφία. Όχι, και σου πω και εγώ ακόμα ένα tip που δεν το γνωρίζεις. Ήσουν εσύ, για μέ. Όχι, στην έναρξη του φεστιβάλ πάντα έχουμε αυτή μια τακτική. Παρουσιάζουμε ένα οργανισμό ή μια ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζουν δουλειές τους και τις δραστηριότητες τους στην Κύπρο. Φέτος θα παρουσιάσουμε τους ΦΑΚ. Τους ΦΑΚ, και θα προβληθεί η ταινία μέσα στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτή, Millennials Made in Cyprus. Στην οποία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλάς, έχεις μια συνέντευξη. Θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πούμε ότι το φεστιβάλ είναι
το έχω ζήσει το φεστιβάλ. Έχω, ναι, πέρσι έχω παρακολουθήσει όλες τις μέρες του και καταλαβαίνω από τον κόσμο, επειδή καθημερινά έρχονταν. Ανανεώνεται ο κόσμος, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, αλλά υπήρχαν κάποια άτομα που ήταν ραντεβού. Ήταν ένας χώρος ο οποίος έπιανε στο πρόγραμμα και λέει σήμερα θα δω δυο, τρία. Πώς συμβουλεύεται κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναέρθει έτσι στη φεστιβάλ, δεν έχει ξαναζήσει τέτοιου φεστιβάλ, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Λεμεσού, είτε. Με ποιον τρόπο οργανώνει το πρόγραμμα σου για να δει ένα φεστιβάλ τέτοιου είδου? Κοιτάξτε, βασικά μια από τι ιδιαιτερότητε του φεστιβάλ μα είναι ότι προβάλλουμε λίγε ταινίε. Δηλαδή, ένα μεγάλο φεστιβάλ όπω τη Θεσσαλονίκη που ανάθετε, προβάλλουν 300 ταινίε και. Που σημαίνει ένα τεράστιο πρόγραμμα που κάποιο θεατή έχει μια ευρία γκάμα, α το πούμε, επιλογών. Εμά το φεστιβάλ μα προβάλλει περίπου 25 ταινίε. Φέτο συγκεκριμένα προβάλλουμε 24. Έτσι, αυτό το σημείο μα δίνει τη δυνατότητα αυτές οι 24 ταινίες να είναι η αφρόκρεμα των ντοκιμαντέρ που έχουν προβληθεί διεθνώς την χρονιά που μας έχει περάσει. Έτσι ο θεατής έχει την ευκαιρία να, παρόλο που μπορεί να μην ξέρει μια ταινία ή να μην ξέρει ο σκηνοθέτη, θα ξέρει ότι όποια ταινία και επιλέξει να δει, θα είναι πάρα πολύ καλή ταινία με την έννοια ότι είναι επιλεγμένη από μια πλειάδα ταινιών. Έτσι είναι η αφρόκρεμα ότι καλύτερο κυκλοφορεί μέσα στην χρονιά που μας έχει περάσει. Έτσι, πραγματικά οι ταινίες μας, οι επιλογές μας, είμαστε πολύ περήφανοι για τις επιλογές μας, μπορώ να πω. Γιατί είναι ότι, όπως έχω πει, είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί. Συζητούσα μια φίλη πέρσι, είχα μια απορία. Πώς γίνεται η επιλογή των ταινιών που θα προβληθούν στο Λεμεσός? Γιατί πέρσι είδαμε κάποια ντοκιμαντέρ πραγματικά διαμαντάκια. Και επίσης ένα χαρακτηριστικό των ντοκιμαντέρ στη Λεμεσού είναι ότι φέρνετε και συντελεστές, είτε σκηνοθέτη, είτε. Ναι, αυτό πώς θέλω να μας πεις λίγο είναι τα. Είναι μια διαδικασία που ξεκινά 7 μήνες πριν, περίπου, με επισκέψει στα φεστιβάλ. Υπήρχε κάποια φεστιβάλ τα οποία είναι κλειδιά, πολύ σημαντικά φεστιβάλ. Δώσε μερικά tips. Υπήρχε το καλύτερο και το μεγαλύτερο φεστιβάλ παγκοσμίως, είναι στο Άμστερνταμ, γίνεται κάθε Νιόβρη. Έτσι από εκεί είναι η πρώτη μας επίσκεψη σε φεστιβάλ και εκεί είναι το πρώτο μας. Έτσι, μαζική συσταγωγική επιλογή από ταινίες. Και μετά υπάρχουν αρκετά άλλα πιο περιφερειακά φεστιβάλ, τα οποία εξίσου σημαντικά. Η Θεσσαλονίκη είναι από αυτά, στη Γερμανία, στη Λειψία, στην Κοπεχάγη. Γίνονται έτσι μια σειρά φεστιβάλ, τα οποία εμείς είτε επισκεπτόμαστε, είτε έχουμε συνεργάτες οι οποίοι μας προτείνουν ταινίες. Και πλέον τώρα, πια μέσα από αυτά τα χρόνια που κάνουμε το φεστιβάλ, έχουμε έτσι ένα δίκτυο επιλογής ταινιών που μας βοηθά στο να επιλέξουμε τις τελικές μας ταινίες. Αλλά είναι μια πολύ μακροχρόνια διαδικασία. Βλέπουμε εκατοντάδες ταινίες, μπορώ να πω, μέχρι να καταλήξουμε σε αυτές που θα προσκαλέσουμε. Επίσης, όσον αφορά τους καλεσμένους μας φέτος. Στους καλεσμένους μας θα έχουμε αρκετούς πάλι, θα έλεγα, που ήταν ένα από τα μεγάλα μας άχη, για να μπορέσουν να προσκαλέσουν κάποιους καλεσμένους. Θα έχουμε κάποιους φιλοξενούμενους σκηνοθέτες που θα προλογίσουν τις ταινίες τους και θα γίνει έτσι μια συζήτηση με τον κοινό. Και φυσικά πέρα από τις προβολές έχουμε και τα εργαστήρια μας, το Docs Talk, το οποίο είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τρία σεμινάρια και σε αυτά τα σεμινάρια είναι φιλοξενούμενοι συντελεστές παραγωγή, οι οποίοι είναι επαγγελματίες στον χώρο του ντοκιμαντέρ και θα μας παρουσιάσουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Μπορείτε να μας πείτε μερικά θέματα που θα παρουσιαστούν και αν το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει? Βεβαίως, είναι τρία σεμινάρια. Το Docs Talk θα γίνει στις 2 και 3 Αυγούστου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Το πρώτο 11 με 1 το μεσημέρι στις 2 του μήνα, το Σάββατο. Πού θα γίνει? Θα γίνει στο Library. Στο Library Cafe Bar, μια επικεντρική παραχώρηση του χώρου εκεί. Και το πρώτο έχει να κάνει με την αφήγηση στον ντοκιμαντέρ. Είναι με συνεργασία με ένα οργανισμό ο οποίος ονομάζεται Sources 2. Είναι ένας πολύ γνωστός ευρωπαϊκός οργανισμός που έχει να κάνει με το script writing, με την αφήγηση στον ντοκιμαντέρ. Θα μας μιλήσει φιλοξενούμενος μας, θα μας μιλήσει για τεχνικές, πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να δουλευτεί ένα ντοκιμαντέρ από το χαρτί. Πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, πώς γίνεται το σενάριο δηλαδή. Δηλαδή, ντοκιμαντέρ που κάνουμε εμείς, προβάλλουμε, δεν είναι ταινίες οι οποίες έχουν το δημιουργικό στοιχείο μέσα. Έτσι, είναι μια πολύ σημαντική σημείο αφετηρίας, ας πούμε, πώς ξεκινά να γίνει μια ταινία ντοκιμαντέρ. Μετά έχουμε να κάνουμε το δεύτερο σεμινάριο της ίδιας μέρας. Έχει να κάνει με την κοινωνική σημασία των ντοκιμαντέρ. Είναι επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε τον ντοκιμαντέρ σαν ένα μέσο το οποίο δεν είναι απλώς να ψυχαγωγήσει, αλλά έχει να κάνει με το πώς μπορεί να αλλάξει την τοπική κοινωνία ή σε ευρύτερο μια χώρα ή να επηρεάσει τον κόσμο που θα το δει. Έτσι, το ντοκιμαντέρ έχει έντονα το κοινωνικό στοιχείο και είναι και αυτό που εμείς προσπαθούμε μέσα από τις επιλογές μας να το προωθήσουμε. Ακριβώς. Υπερβαλλοντικών ή πολιτικών ή κοινωνικών.
και έτσι θα μας μιλήσει μια κοπέλα που είναι ειδική στο θέμα αυτό, για το θέμα της κοινωνικής σημασίας των ντοκιμαντέρ. Στα ελληνικά, στα αγγλικά. Είναι καλεσμένη. Είναι από το εξωτερικό, mm-hmm. έτσι η γλώσσα εργασίας, ας πούμε, mm-hmm. εργαστηρίου είναι στα αγγλικά. Είναι στα αγγλικά. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, 3 του μήνα, θα έχουμε να κάνουμε ένα σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει με το interactive documentary, έτσι ονομάζεται mm-hmm. ο όρος του. Ναι. Είναι διαδραστικό ντοκιμαντέρ, δηλαδή, το οποίο είναι μέσω το οποίο εξελίσσεται όλο και περισσότερο mm-hmm. και έχει να κάνει με την διαδραστικότητα ενός ντοκιμαντέρ που μέσα από, από το internet μπορείς να, ο θεατής να, να κατευθύνει λίγο που πάει ιστορία. Μπορεί να επιλέξει ένα χαρακτήρα, mm-hmm. είναι έτσι ένα νέο είδος ντοκιμαντέρ, το οποίο τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Κύπρο ειδικά δεν το γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουμε πολύ. Και έτσι είναι ευκαιρία μέσα από αυτό το εργαστήριο να μάθουμε περισσότερα. Έχει σχέση με το να προτείνει στο σκηνοθέτη ότι σα παρακαλώ εξετάσετε και τούντο. Όχι. Ο σκηνοθέτη μπορεί μέσα από το. Τα interactive documentaries είναι web-based. Ναι. Είναι βάση του Ιντερνετ. Και μπορεί να κάνει μια ιστορία, αλλά να επιλέξει πολλού χαρακτήρε. Και εσύ, σαν θεατή, μπορεί να επιλέξει ποιο χαρακτήρα θέλει να παρακολουθήσει. Και αυτός ο χαρακτήρας μπορεί να οδηγά την ιστορία σε ένα συγκεκριμένο σημείο σε αντίθεση με ένα άλλο χαρακτήρα που μπορεί να επιλέξεις okay. ή με να κάνει με το χώρο που το επιλέγεις. Είναι διαδραστικό, είναι κάτι καινούριο και που πραγματικά μέσω του να παρακολουθήσει κάποιο τα talk μπορεί να δει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον ντοκιμαντέρ. Είναι τελώς τελευταίες τεχνολογίες, ας πούμε, στην χρήση των ντοκιμαντέρ. Να μιλήσουμε λίγο για την πρεμιέρα. Η πρεμιέρα θα αρχίσει, θα μπει δυναμικά 1η Αυγούστου. Ναι. Τι μέρα έχουμε 1η Αυγούστου? 1η Αυγούστου είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Η έναρξη μας είναι 8:30. Όπως έχω πει, θα κάνουμε μια μικρή έναρξη και θα παρουσιάσουμε αυτήν την ομάδα που ονομάζεται FAC και έχουν δείξουμε κάποια από τις δουλειές τους. Mm-hmm. Που είναι μια ομάδα που φτιάχνει έτσι βιντεάκια μικρά ντοκιμαντέρ με έναν πολύ έτσι ανατρεπτικό και πολύ έτσι χρήσιμο τρόπο, θα έλεγα, για τα κυπριακά δεδομένα. Mm-hmm. Και μετά ξεκινούμε μια πάρα πολύ καλή ταινία που δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να κλείσουμε. Γι' αυτό ίσως και καθυστερήσαμε για να, mm-hmm. να κλείσουμε το πρόγραμμα. Είναι αυτή η συγκεκριμένη ταινία που ονομάζεται 20 Days on Earth. Και είχε να κάνει με την ιστορία του Nick Cave, του γνωστού τραγουδού και ηθοποιού, τραγουδιστή και ηθοποιού mm-hmm. και καλλιτέχνη γενικά. Και μετά θα ακολουθήσουμε με ένα πάρτι, το οποίο έχουμε στη χαρά να φιλοξενούμε τον Μιχάλη Δέλτα από mm-hmm. το Stereo Nova, mm-hmm. πολύ γνωστός Έλληνας μουσικός, ο οποίος είναι έτσι, θεωρείται από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής στον ελληνικό χώρο. Επίσης, την ίδια μέρα θα υπάρχει και δεύτερον προβολή. Όχι. Την πρώτη όχι. μέρα, πάντα η πρώτη μέρα έτσι είναι πιο σύντομη, ας πούμε, όσον αφορά το πρόγραμμα. Και μετά μπαίνουμε κανονικά στις προβολές μας. Τη δεύτερη μέρα έχουμε μια σειρά από ταινίες και προβάλλεται και η ταινία της Δανάης το Σάββατο 2 Αυγούστου, 8:30 θα προβληθεί η ταινία της Δανάης της Τηλιανού. Επίσης, υπήρχε πάντα η απορία για τις σαπουνόπερες, τις τουρκικές. Κατά πόσον είναι το Kismet που θα προβληθεί. Μάλιστα. Κατά πόσον αυτές οι σαπουνόπερες είναι ο δικός μου προβληματισμός, mm-hmm. κατά πόσον η κεντρική εξουσία της Τουρκίας χρησιμοποιεί αυτές τις σαπουνόπερες και για το εσωτερικό, αλλά ειδικά για το εξωτερικό, για να μπορεί να τις δείσει στις ρευστές κοινωνίες που έφερε η Αραβική Άνοιξη. Mm-hmm. Θα μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Νομίζω παίζει λίγο. Παίζει και πάνω σε αυτό το τοπίο, για την εξωτερική πολιτική. Μπορεί όχι τόσο, αλλά μιλάει για το γιατί κάνει αυτές οι τουρκικές σαπουνόπερες τόσο δημοφιλείς mm-hmm. και τόσο μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στο εξωτερικό πέρα από την Τουρκία. Και φυσικά η Τουρκία είναι μια χώρα που χρησιμοποιεί τον πολιτισμό mm-hmm. για να περάσει τα δικά της μηνύματα και γι' αυτό mm-hmm. έχει επενδύει αρκετά στον πολιτισμό. Γι' αυτό το βλέπουμε και από τον κινηματογράφο ή από το χορό, από διάφορες τέχνες. Και έτσι μπορείς και να το δεις και τις σαπουνόπερες σαν επέκταση αυτής της τακτικής, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά περισσότερο η ταινία αυτή, το Kismet, ασχολείται περισσότερο με τις ηρωίδες και τι αυτές αντιπροσωπεύουν. Mm-hmm. Π.χ. έχει μια κοπέλα, ας πούμε, 18 χρονών, mm-hmm. η οποία παντρεύεται λόγω της κοινωνίας, παντρεύεται με ένα μεγάλο, άντρα 60 χρονών. Mm-hmm. Λόγω του ότι αναγκάζουν οι γονείς της κτλ. Και αυτή η κοπέλα, μέσα από την ιστορία της σαπουνόπερας, επαναστατεί, ανατρέπει αυτόν τον. Mm-hmm.
καθεστημένο, ας πούμε. Ναι. Και έτσι αυτό το πράγμα βρίσκει απήχηση από όλες τις αραβικές χώρες προφανώς. Mm-hmm. Όλες οι νεαρές κοπέλες οι οποίες μπορούν να ταυτιστούν με την ηρωίδα. Mm-hmm. Πραγματικά δεν σε εμπνέει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει υποστήριξη σε αυτές τις ιστορίες. Και αυτό τις κάνει πάρα πολύ δημοφιλή. Η ταυτοποίηση και τα λοιπά. Η ταυτοποίηση για τα μηνύματα που περνούν. Αυτό τη αντίσταση, τη προσωπική επανάσταση των κατεστημένων. Θα ήθελα να συζητήσουμε για όλες τις ταινίες, πράγμα όμως που δεν μπορούμε να το κάνουμε, για να μην αδικήσουμε και κάποιες. Θα τις συζητήσουμε στο θέατρο, γιατί είναι πολύ βασικό. Επίσης, ότι μετά τις προβολές υπάρχει συζήτηση. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ το οποίο ο θεατής είναι παθητικός, αλλά είναι και ενεργητικός. Οι ταινίες ήδη από τη φύση τους προκαλούν. Έτσι, δίνουν το έναυσμα για συζήτηση και είναι ένας από τους στόχους μας. Και φυσικά με την παρουσία των σκηνοθετών θα έχει mm-hmm. κάποιον να συζητήσει και με τον σκηνοθέτη, αλλά και μεταξύ τους ο κόσμος μπορεί να μιλήσει, να συζητήσει, να προβληματιστεί. Θέλω να μου πείτε όσον αφορά την LGBT κοινότητα, αν υπάρχει κάποια ταινία, ντοκιμαντέρ, γιατί. Ναι, έχω μια ταινία το οποίο ονομάζεται The Circle, The Christ, ο πραγματικός του τίτλος. Και είναι μια ιστορία που είναι ένα ντοκιμαντέρ που. Ο κόσμος που θα το δει, η πρώτη αντίδραση θα πει ότι αυτό δεν είναι ντοκιμαντέρ, γιατί είναι ντοκιμαντέρ, αυτό που μας είναι ντοκιμαντέρ, γιατί έχει πολλές δραματοποιημένες σκηνές, παίζουν ηθοποιοί κανονικά, αλλά είναι, θεωρείται ντοκιμαντέρ γιατί βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία και έχει και πολλή στοιχεία που το κάνουν ντοκιμαντέρ, δεν είναι ότι έχει συνεντεύξεις κτλ. Και είναι η ιστορία αυτού του περιοδικού που ονομάζεται The Circle, The Christ, που έχει γίνει στη Ζυρίχη το 1950 mm-hmm. και ένα περιοδικό που ήταν παράνομο φυσικά και ήταν το πρώτο γκέι περιοδικό, να το πούμε. Στον κόσμο ή στην Ευρώπη. Νομίζω στην Ευρώπη σίγουρα, ναι, αλλά Ευρώπη πολύ πιθανό και στην Ευρώπη, στον κόσμο. Mm-hmm. Και φυσικά και διακινούν τον παράνομα, ήταν ένας κύκλος ανθρώπων, γι' αυτό εξού και ο τίτλος. Που το έκλεινε αυτό το περιοδικό, το διακινούσαν στα μέλη τους, είχε πόσα μέλη που ήταν εκπληκτικός αριθμός και το στείλανε ταχυδρομικός και φυσικά αυτό το πράγμα ήταν διώκετο από τις αρχές, έστω και στην Ελβετία. Φαντάζομαι ταχυδρομικός με κλειστό φαγγελό και παραπλανητικά. Και παραπλανητικό. Είναι σίγουρο, ναι. Και φυσικά διώκονται από τις αρχές, τους ανακαλύψαν, τον κλείσαν τον σταθμό. Το ηλεκτρονικό οίκο που έβγαζε αυτό το περιοδικό. Mm-hmm. Αλλά όντως, σαν πολύ πιο προχωρημένες κοινωνίες από τις δικές μας, το αποδεχτήκαν και ήταν και η πρώτη χώρα που νομίζω δέχτηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Το σύμφωνο συμβίωσης και αυτή η ιστορία των δύο ανθρώπων αυτών που διηγείται η ταινία έχουν παντρευτεί κανονικά. Φυσικά έχουν γίνει μεγάλοι, είναι 50-60 χρόνια που το έχουν καταφέρει να παντρευτούν. Αλλά είναι μια ιστορία που αναδεικνύει λίγο την εξέλιξη του θέματος αυτών που και εμάς στην Κύπρο λόγω και του Gay Parade ευτυχώς αρχίζει και παίρνει μια άλλη έτσι. Σίγουρα. Μια πιο προοδευτική. Και θα γίνει φυσικά η προβολή της ταινίας αυτής θα γίνει σε συνεργασία με την Accept. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Πέρσι προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ για τον Βάγνερ, το οποίο χρησιμοποίησε τεχνολογία που πρωτόγνωρη για ντοκιμαντέρ. Υπάρχει μια συνέχεια, μήπως υπάρχει κάποια ταινία η οποία μπορούμε να πούμε ότι φτάνει. Όχι, αλλά το εργαστήριο το IDEA, το Interactive Documentary, βασίζεται πάνω σε αυτό. Γιατί και το Βάγνερ, η ταινία του Βάγνερ είναι ένα project το οποίο ήταν διαδραστικό. Βγήκε σε application, βγήκε σε site κλπ. Okay. Έτσι η εξέλιξη είναι το εργαστήριο που κάνουμε ειδικά για αυτό το θέμα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο θέμα, το οποίο δεν είναι τελευταίο όσον αφορά τη σημασία, είναι τα μοχίτος. Τα περίφημα. Τα περίφημα μοχίτος. Και εξάλλου η πρώτη επαφή με το φεστιβάλ είναι τα μοχίτος. Γιατί όταν φτάνεις για μένα πριν αρχίσει το Penny, θα παραγγείλει το μοχίτο σου. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ο κόσμος έρχεται περισσότερο για τα μοχίτο τώρα για στιγμή. Δεν πειράζει. Φίμες, για το. Λοιπόν, μοχίτος, μπύρες σε πολύ λογικές τιμές για την ενίσχυση του φεστιβάλ, για την ενίσχυση της διάθεσης μας. Γιατί. Λοιπόν, δεν λέω περισσότερα. Και φυσικά δεν είναι σωστά, θα προωθήσει τα μοχίτος, αντιλαμβάνομαι φέτος. Ναι, θα προωθήσει τα μοχίτος. Προσέχουμε όσοι οδηγούμε. Εννοείται πάντα. Πάντα. Γι' αυτό είναι και στην παγιά πόλη, μπορεί να προπαθήσει κάποιο. Έτσι, καλούμε επίσης τον κόσμο που μας ακούει από τη Λευκοσία, από άλλες πόλεις, να έρθουν στη Λεμεσό να κλείσουν ξενοδοχεία, να παρακολουθήσουν. Γιατί πέρσι συνάντησα άτομα και πραγματικά φέτος θα έρθουν άτομα από άλλες πόλεις που το θεωρούν. Κοιτάξτε, έχουμε τη θάλασσα το πρωί. Έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε τα αρχαιολογικά και το βράδυ είναι ένας τόπος εκπληκτικός. Θα έχουμε και πάρτι μετά το
Στη λήξη του φεστιβάλ. Στη λήξη. Αλλά όλη είναι η εβδομάδα έχουμε τις μουσικές, τα διαλύματα τα μουσικά. Έχουμε και το Σουσάμι που θα γίνονται οι εκδηλώσεις μας οι μουσικές. Ακριβώς. Το βράδυ έχουμε κάποιες παράλληλες προβολές του Σουσάμι. Έτσι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση να περάσει 8 όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Έναν άλλο tip να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό για τα μοχίτος. Εάν θα κάνουμε ένα διαγωνισμό. Είμαι σίγουρος θα το διευθυνθείς τέλεια. Λοιπόν. Γιάνγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συνέντευξη. Περιμένουμε ένα ραντεβού το οποίο συζητούμε ολόχρονα. Η εφημερίδα Λεμεσός θα έχει τη στήριξη, θα σας στηρίξει, γιατί πραγματικά είμαστε περήφανοι που Λεμεσός έχει ένα τέτοιο φεστιβάλ και πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους τους Λεμεσανούς. Και εμείς ευχαριστούμε Σταγή πάρα πολύ και για το φεστιβάλ. Χαίρεται και εγώ προσωπικά για τη συνεργασία που έχουμε με την εφημερίδα Λεμεσός τα τελευταία χρόνια και ευελπιστώ αυτή η συνεργασία όχι μόνο να συνεχίσει αλλά να μεγαλώνει, να επεκτείνεται όπως και το φεστιβάλ το ίδιο.